Επιτρέψτε μου καταρχάς ένα σχόλιο. Το σημερινό νέο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, το οποίο αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Το αντίθετο επιβάλλει επαγρύπνηση από το λαό μας, ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου. Η απάντηση του λαού πρέπει να είναι άμεση και μαζική. Με συμμετοχή, για παράδειγμα, στη μέρα πανελλαδικής φιλιρινικής αντιυμπεριαλιστικής δράσης αυτή την Κυριακή, 21 Απριλίου, για να απεμπλακεί η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να κλείσουν οι βάσεις, οι υποδομές, οι αμερικανοανατολικές, να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μόλις πριν λίγες μέρες από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου. Ήδη όμως είχαμε μια μεγάλη πολυήμερη πυρκαγιά στα Πιέρια Όρη, που έκαψε 5.000 στρέμματα δάσους, αλλά και άλλες μικρότερες πυρκαγιές. Έχοντας και την τραγική εμπειρία των καταστροφικών πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, επιλέγουμε για μια ακόμα φορά να αναδείξουμε το κρίσιμο πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας της χώρας μας, το οποίο θέσαμε και με σχετική ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ προς τους αρμόδιους υπουργούς, την οποία σήμερα σας παρουσιάζουμε. Επιλέγουμε να βάλουμε στην προεκλογική ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού, την ακρίβεια, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, πίσω από τους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών, πίσω από την έλλειψη πραγματικής πολιτικής προστασίας, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές της κατευθύνσεις, τις οποίες βέβαια υλοποιεί μέχρι κεραία σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Θέτουμε βέβαια συνολικά το ζήτημα της αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, αλλά και της αντιπλημμυρικής και της αντισεισμικής προστασίας, της προστασίας της λαϊκής περιουσίας, των κατοικιών, των δημόσιων κτηρίων, των βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων, των κτηρίων, των καλλιεργειών, του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, των διαφόρων αγροτικών υποδομών κλπ. Από μεγάλα βιομηχανικά, τεχνολογικά ατυχήματα, ζήτημα το οποίο όλα αυτά έχει τεράστια και επίγουσα σημασία και για την προστασία της ζωής και της υγείας του ελληνικού λαού. Και δυστυχώς το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας της ζωής έρχεται και επανέρχεται και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί σε αυτή τη χώρα ζήσαμε μια μεγάλη τραγωδία, ένα έγκλημα αυτό των τεμπών, και έτσι έχει καταγραφεί στη λαϊκή συνείδηση, παρά την προσπάθεια συγκάλυψής του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν όμως μιλάμε για πολιτική προστασία, παίρνουμε υπόψη μας ότι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κορώνα στο κεφάλι τους, ως μηχανισμός, είναι ενταγμένος στις συμφωνίες των διαφόρων ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εντάσσει ολοκληρωτικά την πολιτική προστασία με τον παραπλανητικό όρο κλειδί, τη διαβόητη ανθεκτικότητα και στην κατεύθυνση βέβαια της παραπέρα καταστολής απέναντι στο λαό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στρατιωτικοποιεί παραπέρα το πυροσβεστικό σώμα. Μάλιστα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ
επικαιροποίησαν τη στρατηγική τους για την ανθεκτικότητα υπό το φως των νέων προκλήσεων, όπως λένε, την ένταση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών που βλέπουμε να οξύνονται στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. Είναι ένα ερωτηματικό τι σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε συνθήκες, για παράδειγμα, κλιμάκωσης της εμπλοκής της Ελλάδας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους δύο πολέμους στην περιοχή, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το κράτος του Ισραήλ. Το σίγουρο πάντως είναι πως οι σχεδιασμοί αυτοί είναι αντίθετοι με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες προστασίας από φυσικά φαινόμενα, από την αντιπυρική προστασία των δασών. Αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, τα δάση, τη λαϊκή περιουσία από δασικές πυρκαγιές, όπως δεν μπορεί να τα προστατέψει ούτε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Rescue, για τον οποίο πολύ υπερηφανεύεται το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα και ο οποίος αποδείχθηκε κυριολεκτικά μια κοροϊδία. Ακολουθεί το επικίνδυνο κριτήριο κόστος-όφελος, με την ίδια την Κομισιόν μάλιστα να τονίζει ότι έχει στόχο την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, όπου είναι αυτό δυνατό. Γι' αυτό διατηρεί και την ιδιοκτησία των μέσων του Rescue σε βάρος του αναγκαίου σχεδιασμού των κρατών μελών, ενώ ενισχύει παράλληλα το αλισβερίσι με την αγορά και ενοικίαση σωστικών μέσων και την εμπλοκή ιδιωτικών ομίλων και των τροκτικών μαζί των ΜΚΟ, που στο όνομα του ζωντανού δάσους και των αναδόχων του προωθούν τους διάφορους πράσινους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαών, σε βάρος του περιβάλλοντος, με το χρήμα των λαών μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ αποδείχθηκε και αναποτελεσματικός, αφού, για παράδειγμα, πέρσι τα μέσα κατάσβεσης που έστειλε έφτασαν από 4 μέρες ως μια βδομάδα μετά το ξέσπασμα των πυρκαγιών. Φίλες και φίλοι, παρουσιάζουμε σήμερα την ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, προειδοποιώντας και δηλώνοντας «φτάνει πια». Προειδοποιούμε γιατί για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, οι παράγοντες που οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές είναι εδώ, μπροστά μας. Και το ερώτημα είναι, θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές? Θα ζήσουμε ξανά τέτοιες μεγάλες καταστροφές? Θα δούμε ξανά να γίνονται στάχτη δάση, αγροτικές καλλιέργειες, λαϊκές περιουσίες? Ήδη το έδαφος προετοιμάζεται με τα γνωστά επιχειρήματα δικαιολογίες που αναμασά τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ότι φταίει η κλιματική κρίση, οι αναμενόμενοι καύσονες, οι ακραίες και πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες. Δεν υποτιμούμε καθόλου τις κλιματολογικές αλλαγές. Όμως αυτές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για να δικαιολογήσουν τις καταστροφές, αλλά μόνο λόγος για να τις προλαβαίνουμε. Γι' αυτό προειδοποιούμε και δηλώνουμε «φτάνει πια». Και αυτό το «φτάνει πια» το έχει πει πάρα πολλές φορές ο ελληνικός λαός μας και μετά την τραγωδία στο Μάτι, με τα 102 τραγικά θύματα, τους εκατοντάδες τραυματίες, και παλιότερα με τους δεκάδες νεκρούς της Ηλίας, της Εύβοιας, πέρσι του Εύρου, και το 2021, όταν μετρήσαμε 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα, και πέρσι το 2023, όταν μετρήσαμε 1,726 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στις στάχτες και τη Μαυρίλα. Όμως αυτές οι στάχτες και η Μαυρίλα αξιοποιούνται πολύ συχνά και ως ευκαιρία για κερδοφόρες επενδύσεις. Σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζοντας ακάθεκτη το διαχρονικό έγκλημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, σπάει ρεκόρ κάθε ένταση της εκμετάλλευσης
και της εμπορευματοποίησης των δασών. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Ποια είναι όμως η προετοιμασία που έχει γίνει? Ποια μέτρα έχουν πάρθει για να μην ζήσουμε τις καταστροφές του παρελθόντος? Είναι περιττό να πούμε πως κάθε φορά που θέτουμε τα ερωτήματα αυτά, η απάντηση είναι ότι το κράτος είναι πανέτοιμο. Το μόνο μέτρο όμως που έχει πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα ισχυρίζεται ανεπιτυχώς ότι αυτά τα όποια μέτρα θα συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών από το κράτος, είναι τα εξής. Η δήλωση ενδιαφέροντος για παραγγελία νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών που αν και εφόσον ξεκινήσει η παραγωγή τους, το πρώτο θα έρθει το 2027 το νωρίτερο, αφού ακόμη δεν είναι εξασφαλισμένη ούτε καν η γραμμή παραγωγής τους από την καναδική εταιρεία. Η κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή, άλλο μέτρο λένε, για την εφαρμογή του απαράδεκτου κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων, με την οποία για άλλη μια φορά προσπαθεί να βγάλει από πάνω της την πολιτική ευθύνη για πιθανές νέες καταστροφές και να τη φορτώσει στα λαϊκά νοικοκυριά. Απειλεί μάλιστα μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες κατοικιών, ακινήτων κλπ. Και την ίδια στιγμή τους φορτώνει με πρόσθετα χαράτσια, πρόστιμα και νέα βάρη, αφού θα πρέπει να πληρώσουν για την προβλεπόμενη τεχνική έκθεση πυροπροστασίας τουλάχιστον για αυτή 500 ευρώ. Και μάλιστα καθημερινά σύλλογοι κατοίκων από διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα εδώ της Αττικής, μας στέλνουν συνεχώς τα υπομνήματά τους, ζητώντας να καταργηθεί αυτό το νέο χαράτσι. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Η κυβέρνηση φορτώνει μάλιστα και τις υποστελεχωμένες από τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό υπηρεσίες των Δήμων και με πρόσθετο διοικητικό βάρος, ρίχνοντας όμως το τυράκι της ίσπραξης κάποιων προστήμων για όσους δεν υποβάλλουν την τεχνική έκθεση και δεν έχουν πάρει τα απαράδεκτα ισοπεδωτικά και ανεδαφικά ταυτόχρονα μέτρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινή υπουργική απόφαση έρχεται να κουμπώσει στη λογική της ατομικής ευθύνης του 112, του τρεχάτε να σωθείτε όταν κεγόμαστε, του πιάστε τα υψώματα όταν πλημμυρίζουμε ή κλειστείτε στο σπίτι όταν χιονίζει. Ποιο άλλο μέτρο προβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών? Η συνέχιση της ανάθεσης στο αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ εδαφοτεχνικών έργων καθαρισμού με απευθείας αναθέσεις, με ελεγχόμενες διαδικασίες επιλογής αναδόχων που καλούνται να εκτελέσουν έργα καθαρισμού δασών δίπλα σε δρόμους, έργα συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών με πρόχειρες ή κατόπιν εορτής μελέτες. Έργα που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ, κόστος τετραπλάσιο μέχρι και οκταπλάσιο από ότι αν τα ίδια έργα εκτελούνταν με αυτεπιστασία από μια διαφορετικά οργανωμένη δασική υπηρεσία. Αν δηλαδή η δασική υπηρεσία είχε μόνιμους δασολόγους, δασεργάτες, αναγκαία μηχανήματα που θα εκτελούσαν τα έργα στο σύνολο των δασικών συμπλεγμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών και όχι αποσπασματικά και πανάκριβα με κριτήριο την κερδοφορία συγκεκριμένων μάλιστα ομάδων εργοληπτικών εταιριών και την εξασφάλιση βεβαίως εκλογικής πελατείας. Όμως κυρίως φέτος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βιάζεται να παραδώσει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των δασών στους ξυλοβιομήχανους, στους ξυλεμπόρους, με κρατική μάλιστα επιδότηση, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των ξυλοβιομηχανιών από τη δεκαετία του 2000. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή.
Το μόνο που επιδιώκουν είναι η αύξηση και της δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, με στόχο το 2050 να είναι η βιομάζα τρίτη στην κατάταξη του ενεργειακού μείγματος στην βιομηχανία. Η εκχώρηση αυτή γίνεται στο όνομα της επιδίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα απέναντι στην ονομαζόμενη κλιματική κρίση, εντείνει την εκμετάλλευση των δασών, οδηγεί έτσι στην πλήρη εμπορευματοποίηση και την καταστροφή τους για το κέρδος, στη δημιουργία αγοράς δικαιωμάτων εμπορίου ρήπων και εκπομπών ρήπων. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη δεν πρόκειται ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, ούτε εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη επιστημονική διαχείριση και προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές και κάθε άλλο κίνδυνο. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Πίσω από κάθε κρίσιμο ζήτημα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της, που υλοποιεί κατά γράμμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι και εδώ, πίσω από αυτό το νομοσχέδιο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Συμφωνία, η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατευθύνσεις και κανονισμοί της που συνδέουν τα δάση με το εμπόριο ρήπων. Απλώνουν στο τραπέζι τα διάφορα σχέδια ανασυγκρότησης, διαχείρισης, με στόχο τη μετατροπή των δασών σε πεδίο κυρίως βιομηχανικής, τουριστικής εκμετάλλευσης από τα διάφορα επιχειρηματικά κοράκια αναδόχους ή διαχειριστές, σε βάρος όμως των λαϊκών αναγκών, των κατοίκων αλλά και των δασών, των περιοχών αυτών. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η πίεση για αλλαγή της χρήσης των δασών σε όλη τη χώρα, με τη διεύρυνση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις σε προστατευόμενες περιοχές, εθνικούς δρυμούς, ιδιαίτερα από τους ομίλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των logistics, της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε ό,τι άλλο χρειάζεται φυσικά το μεγάλο κεφάλαιο. Η κατάσταση των περισσότερων δασών της Ελλάδας φανερώνει σε όλο της το μεγαλείο τα επιτεύγματα μιας κοινωνίας που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εμπορευματοποίηση των πάντων και των δασών σε όφελος μεγάλων συμφερόντων. Και ερχόμαστε στο διατάφτα της αντιπυρικής προστασίας. Ποια είναι η αντίληψη της κυβέρνησης που καθορίζει την πολιτική της και στο ζήτημα αυτό? Είναι η γνωστή σε όλους μας λογική του κόστους οφέλους, στην οποία συνεχώς σκοντάφτουμε. Εδώ λοιπόν η λογική αυτή μετατρέπει την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για λόγους κόστους από πολιτικό και επιστημονικό ζήτημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας από κάθε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων και των δασικών πυρκαγιών, σε επιχειρησιακό πρόβλημα που μετατρέπεται σε τέτοιο από τη στιγμή που ξεσπάσει η δασική πυρκαγιά. Αν δηλαδή η αποζημίωση των καμένων είναι φθηνότερη για το κράτος από την ολοκληρωμένη πρόληψη και τα μέτρα για την πυροπροστασία, λένε στο λαό να καείς, να καταστραφείς. Ταυτόχρονα, ο αντιπυρικός σχεδιασμός και ιδιαίτερα η οργάνωση των επίγειων δυνάμεων είναι απαράδεκτα ελλιπής. Τα εναέρια μέσα, παρά το ότι βοηθούν, δεν μπορεί να αποτελούν το κύριο μέσο καταστολής, αφού λόγω των γεωμορφολογικών συνθήκων της βλάστησης και των αντικειμενικών δυνατοτήτων του συμβάλλουν μόνο σε κάποια καθυστέρηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές σβήνουν ολοκληρωτικά από καλά εκπαιδευμένες επίγειες δυνάμεις που γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες του δάσους, που βρίσκονται διασπαρμένες μέσα στο δάσος και μπορούν σε σύντομο διάστημα να πλησιάσουν και να σβήσουν την κάθε πυρκαγιά πριν αυτή εξελιχθεί. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Σε έκδοση του
του πυροσβεστικού σώματος από το 2009 και ειδικότερα στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης εθελοντών πυροσβεστών, που είναι γραμμένο από πυροσβέστες, αναγράφεται επί λέξη. Η χρήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών βοηθά πολύ τα επίγεια τμήματα. Θα πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη ότι τα παραπάνω είναι μέσα ελέγχου της πυρκαγιάς και όχι πλήρους κατάσβεσης. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μια δασική πυρκαγιά σβήνει μόνο με τα εναέρια μέσα. Τραγικές επίσης είναι και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στη δασική υπηρεσία οι κενές θέσεις μόνιμου και ειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού είναι κατά μέσο όρο το 70% των αναγκαίων. Λείπουν περίπου 1.500 θέσεις δασολόγων. Σήμερα υπηρετούν 550 περίπου. Λείπουν 10.000 δασεργάτες. Η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη. Ενώ στην πυροσβεστική υπηρεσία τα μέσα καταστολής είναι κατά μέσο όρο το 1/3 αυτών που χρειάζονται για αποτελεσματική καταστολή. Και οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι περίπου ανάλογες και η χρηματοδότηση χαμηλότερη από τις ανάγκες. Ας δούμε όμως και ορισμένα μόνο από τα αναρρύθμιτα προβλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι πυροσβέστες ως συνέπεια αυτής της πολιτικής. Οι μάχημοι πυροσβέστες κατά την αντιπυρική περίοδο φτάνουν κυριολεκτικά στα όρια τους, αφού υφίστανται το τέντομα του εργασιακού τους χρόνου με τις επιφυλακές για να καλυφθεί η τεράστια έλλειψη προσωπικού. Περίπου 4.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις των πυροσβεστών. Σκεφτείτε, 24 ώρες βάρδια στα πύρινα μέτωπα, 32 ώρες βάρδια σε αστικές πυρκαγιές. Η εξάντλησή τους είναι τέτοια που στην περσινή αντιπυρική περίοδο, για παράδειγμα, μέσα σε λίγες μέρες, τις πιο δύσκολες μέρες του Αυγούστου, είχαμε πάνω από 60 πυροσβέστες τραυματισμένους ή να έχουν υποστεί πολύ σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Αντίστοιχα ήταν και τα προβλήματα στις μεγάλες πυρκαγιές του Ιούλη, με τραυματίες πυροσβέστες και με αναπνευστικά αλλά και καρδιολογικά προβλήματα που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία. Πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας μετακινήθηκαν στον Έβρο, στην Αττική, στη Ρόδο, στην Εύβοια, στη Βιωτή, αλλού, για να μπαλώσουν τα τεράστια κενά. Ξεκινούσαν τα μεσάνυχτα για να φτάσουν το πρωί και να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες σε μέρη και περιοχές που δεν γνωρίζουν ούτε έχουν επισκεφθεί ποτέ. Σε άλλες περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε καμιά μέρημνα για στέγαση, αναγκάζονταν να διανύουν 1.200 χιλιόμετρα τη μέρα, όπως οι πυροσβέστες από την Ήπειρο, για παράδειγμα, που στέλνονταν πήγαινε έλα κάθε μέρα στον Έβρο. Πυροσβέστες από τις ΕΜΟΔΕ, τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, εργάζονταν συνεχόμενα, χωρίς καν να έχουν πάει στα σπίτια τους, για έως και 7 ημέρες. Προσωπικό των ΕΜΟΔΕ κλήθηκε να επιχειρήσει 48 ώρες συνεχόμενα, μετακινούμενο από το ένα πύρινο μέτωπο στο άλλο, με μόνη ανάπαυση το χρονικό διάστημα της πτήσης για τη μεταφορά του. Πυροσβέστες που υπηρετούν σε ΕΜΑΚ, στο μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, όπως και σε άλλες υπηρεσίες, εργάζονταν επί μία ολόκληρη εβδομάδα, επί 24ωρου βάσεως, συχνά επιχειρώντας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στις πυρκαγιές. Ανακλήθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες δύο φορές όλες οι άδειες των πυροσβεστών και ταυτόχρονα στις περισσότερες υπηρεσίες δεν χορηγούνταν ρεπό ή αναπαύσεις. Με αυτή την κατάσταση οι πυροσβέστες δεν στερήθηκαν απλά μόνο τις ολιγοήμερες διακοπές με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, αλλά έχασαν και πολυτιμότατο χρόνο ανάπαυσης, ο οποίος είναι απαραίτητος για να αποβάλουν τη σωματική κούραση, να αποτρέψουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία τους
όλες αυτές οι συνθήκες εργασίας. Είναι γεγονός πως σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες των επιχειρήσεων, οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για πάνω από 20 ώρες σε πυρκαγιές, με μοναδική μέρημνα της υπηρεσίας το μοίρασμα ελάχιστης ποσότητας νερού και ενός πολύ μικρού γεύματος. Κατέληξαν πάλι να βασίζονται στην αλληλεγγύη του κόσμου για να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής και ενυδάτωσής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φωτιά στην Αγία Ειρήνη Κεφαλονιάς οι πυροσβέστες έκαναν έκκληση για εμφιαλωμένο νερό. Όλοι μας νιώσαμε αγανάκτηση όταν είδαμε πυροσβέστες να κοιμούνται στο πάτωμα ή στην καρέκλα ενός πλοίου μετά από 10 μέρες μάχη με τις φωτιές στη Ρόδο. Και όλα αυτά σε ένα προσωπικό που ο μέσος όρος ηλικίας τους πλησιάζει τα 50 έτη, ενώ το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν είναι καν ενταγμένο στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μπορεί η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι φέτος δεν θα ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις? Έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα γι' αυτό? Όχι βέβαια. Και επειδή θα θελήσει να μας πει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι πήρε μέτρα ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων, ας μας απαντήσει. Πώς γίνεται από τη μια να προγραμματίζει αγορές Καναντέρ και από την άλλη τα χιλιάδες οχήματα της πυροσβεστικής να εξαιρούνται από την υποχρέωση για έλεγχο κταίου? Μήπως αλήθεια ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, ότι ούτε κταίου θα περνούσαν? Δεν θα περνούσαν. Μήπως επικρατεί και εδώ η λογική «πάμε και όπου βγει»? Ούτε μπορεί να επικαλεστεί ότι με τις προσλήψεις των 7ετών πυροσβεστών για τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, τις λεγόμενες ΕΜΟΔΕ που έκανε, λύνει το πρόβλημα της ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων. Καταρχάς, η διάταξη πρόσληψής τους προβλέπει την αξιοποίηση των ΕΜΟΔΕ και σε αστικά συμβάντα. Άρα, ποιες δασικές επιχειρήσεις? Έρχεται σε αντίθεση δηλαδή με την υποτιθέμενη συνδρομή τους σε έργα πρόληψης στα δάση κατά τη χειμερινή περίοδο. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι το ζήτημα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να λυθεί με διάφορα μπαλώματα, χωρίς την κύρια ευθύνη της δασικής υπηρεσίας και έξω από την αναγκαία ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με αυτή τη βαρβαρότητα. Υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσει και η εκμετάλλευση της γης, των δασών. Αυτή τη δυνατότητα υλοποίησης φωτίζουν οι προτάσεις και οι θέσεις του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ, για το ΚΚΕ τα δάση είναι κοινωνική λαϊκή περιουσία, κοινωνική λαϊκή ιδιοκτησία και όχι εμπορεύματα για την ενίσχυση των κάθε φορά επενδυτικών επιδιώξεων κερδοφορίας διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Η προστασία των δασών, της λαϊκής περιουσίας, των κατοικιών κλπ. Από τις δασικές πυρκαγιές και από κάθε άλλο κίνδυνο ή θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών ή τα δάση θα θυσιαστούν στο βωμό των εκμεταλλευτικών επιδιώξεων των επιχειρηματικών ομίλων που υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών είναι αναγκαία και επιστημονικά απαραίτητη η ενιαία σύγχρονη αντιπυρική προστασία με κύριο βάρος την πρόληψη. Είμαστε αντίθετοι με την αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών, με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση και την μεταφορά της αρμοδιότητας δασοπυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια διάσπαση χωρίς καμιά επιστημονική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αυτής
που ξεκίνησε το 1998 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις με τραγικά, δυστυχώς, αποτελέσματα. Πάνω από 200 νεκρούς πολίτες και πυροσβέστες και πάνω από 15 εκατομμύρια στρέμματα καμένα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι κατεστραμμένες καλλιέργειες, δεκάδες χιλιάδες το κατεστραμμένο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, χιλιάδες κατεστραμμένες λαϊκές κατοικίες. Η επιλογή αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια έκταση των καταστροφών. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, η εργατική τάξη, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, η νεολαία, οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι, μπορούν να αντιπαρατάξουν τον δικό τους αγώνα, να αγωνιστούν μέσα από τους φορείς του μαζικού συνδικαλιστικού κινήματος, τους φορείς τους, για την κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα, που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τις κερδοφόρες επιδιώξεις του, για συνολική και συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών, για ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό με κύριο βάρος την πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης και την διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων, για την ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των άλλων εργασιακών σχέσεων, για εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα αναγκαία δασοτεχνικά έργα διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας. Όμως, η πλήρης και μόνιμη ικανοποίηση των παραπάνω ετοιμάτων, κυρίως η ολοκληρωμένη προστασία διαχείριση των δασών, ο πλήρης ενιαίος αντιπυρικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός χρήσης γης με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να υλοποιηθούν πραγματικά μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο λαός μας θα έχει την εξουσία στα δικά του χέρια, που θα αξιοποιεί την επιστήμη και την τεχνολογία, θα σχεδιάζει κεντρικά για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και της προστασίας των δασών, του περιβάλλοντος, για την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, την προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεγάλης έκτασης. Και θα μπορεί έτσι να εξασφαλίσει την ισόρροπη σχέση του εργαζόμενου ανθρώπου με τη φύση και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία και με νομικό και θεσμικό πλαίσιο υπέρ του λαού. Η πολιτική αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη παρέμβαση του εργατικού λαϊκού κινήματος σε αυτή την κατεύθυνση, ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους, με την ανατροπή της κρατικής πολιτικής και των αντιλαϊκών νόμων που εντείνουν την εμπορευματοποίηση της γης, των δασικών οικοσυστημάτων, σε σύγκρουση με τα αναπτυξιακά σχέδια της άρχουσας τάξης και όλα τα εργαλεία υλοποίησής τους, όπως η δασική πολιτική και η πολιτική γης. Το ΚΚΕ καταθέτει όποια δύναμη μας δίνει ο λαός στον αγώνα για ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, για διαχείριση και προστασία των δασών προς όφελος των συμφερόντων του λαού και της νεολαίας. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδωσαν και δίνουν μεγάλες μάχες. Στην πρώτη γραμμή στα μέτωπα των πυρκαγιών, στην κατάσβεση μαζί με άλλους κατοίκους, εργαζόμενους, αγρότες, εκφράζουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στους πληγέντες, διεκδικούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρωτοστατούν στην οργάνωση της διεκδίκησης και στήριξης των πληγέντων για πλήρη αποζημίωση, για τη δημιουργία επιτροπών αγώνα, για να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία, την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Το κόμμα μας, μέσα και έξω από τη Βουλή,
και από την Ευρωβουλή πολύμορφα έχει αποκαλύψει την πολιτική υποκρισία των κυβερνήσεων και των διαφόρων κομμάτων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ κλεμμένα από το αίμα του λαού και τον ιδρώτα του για τους πολέμους, για τη στήριξη, για παράδειγμα, του αντιδραστικού Ζελένσκι και άλλων σφαγέων των λαϊκών δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή που αφήνει τα δάση, τις λαϊκές περιουσίες απροστάτευτα και τις ζωές των ανθρώπων. Είναι ένας ακόμη λόγος για να σταθμίσει καλά ο καθένας και η καθεμιά την επιλογή του μπροστά και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Να σκεφτεί σε ποιους πρέπει να δώσει περισσότερη δύναμη, αξιοποιώντας και την πείρα του από τις μεγάλες καταστροφές που ζούμε δυστυχώς κάθε χρόνο. Να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ για να δοθεί δύναμη, ελπίδα στο λαό μας, αλλά και στους υπόλοιπους λαούς στην Ευρώπη, δίνοντας αποφασιστική απάντηση αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της βαρβαρότητας, των πολέμων, των μονοπωλίων και φυσικά της καταστροφής του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.